Ο Δημήτρη Πεσκόφ λοιπόν λέει το εξής, ότι αναφερόμενος σε κορυφαία στελέχη της Δύσης, όπως είναι ο κύριος Σάλιβαν και ο κύριος Μπορέλ, οι οποίοι με τον τρόπο τους λέει οθούν τη Ρωσία να εισβάλλει σε πόλεις της Ουκρανίας, λέει χαρακτηριστικά ότι το Υπουργείο Άμυνας, εμένοντας στο μάξιμο των δυνατοτήτων του να μην θίξει τον πληθυσμό του, τους αμάχους, ωστόσο δεν αποκλείει τη δυνατότητα να θέσει υπό τον έλεγχο πληθυσμιακά κέντρα που βρίσκονται σε κλειό αυτή τη στιγμή από τα εξτρεμιστικά στοιχεία, με εξαίρεση τα εθνικιστικά στοιχεία, με εξαίρεση εκείνες τις ζώνες που χρησιμοποιούνται για ως ανθρωπιστική διάδρομη. Και τι θα κρίνει την απόφαση αυτή. Τώρα. Αυτή είναι άλλη εκδοχή, είναι αυτή. Άλλη εκδοχή είναι αυτή από αυτή που λέγαμε έως τώρα. Καλά, μπορούμε να μάθουμε τι είπε ο Πεσκόφ. Γιάννη, αυτό για μένα δεν είναι εκδοχή, είναι η μετάφραση. Πολύ ωραία. Άρα αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είπε ο Πεσκόφ. Είπε ότι είμαστε εδώ πέρα, μας πιέζεται να μπούμε. Πες το πάλι, ρε Δημήτρη, να καταλάβουμε. Και θα μπούμε και τι θα κάνουμε. Αυτό που είπε είναι ξεκάθαρο, ότι από την αρχή εκείνο που επιδιώξαμε να κάνουμε είναι να μην θίξουμε πληθυσμιακά κέντρα έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Βρίσκονται πολλά από αυτά κάτω από τις αυτές. Νομίζω ότι άμα δει κάποιος τις εξελίξεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Μαριούπολη, θα καταλάβει αυτό το οποίο λέει ο Πεσκόφ, όπου έσπασε ο κλειός γύρω-γύρω. Γι' αυτό έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες ανθρώπους που σιγά-σιγά βγαίνουν από τα σπίτια να αρχίσουν να φεύγουν από την πόλη, να βγαίνουν, και υπάρχουν εκεί τουλάχιστον 200 λεωφορεία ρωσικά, τα οποία. Άρα, Δημήτρη, τι λες, ότι χτυπούν σιγά-σιγά για να πιέσουν και τους αμάχους να φύγουν? Μπορεί να είναι, πιθανό να είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να σπάσουν. Τελικά να φύγουν οι άμαχοι και να ισοπεδώσει ο Πούτιν τις πόλεις. Ο απότερος στόχος. Άμα φύγουν οι άμαχοι, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να ισοπεδωθεί η πόλη, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μαριούπολη, που εδώ που θα λέμε, θα δούμε τη Μαριούπολη αύριο μεθαύριο, που θα έχει σπάσει ο κλειός των εθνικιστικών στοιχείων. Και να πω μια είδηση εδώ πέρα. Οι Ρώσοι μπήκαν εκεί πέρα. Ποιος κλειός και εθνικιστές? Οι Ρώσοι με τα τάγκς έχουν μπει. Αυτοί έχουν κλείνουν τη Μαριούπολη. Και αυτοί βαράνε τη Μαριούπολη. Δεν έχουν μπει μέσα, Γιάννη. Οι εθνικιστές τώρα, τι μας λες τώρα? Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Αφήστε με να πω την είδηση και θα καταλάβετε ποιος πρόκειται. Ότι οι εθνικιστές βαράνε τη Μαριούπολη που δεν έχουν εθνικιστές. Για να σας ακούσουμε, Δημήτρη. Χτες, εκεί που δεν είχε κλείσει αυτός ο κλειός 360 μοίρες, έφυγαν από μέσα. Γιάννη μου, πάσε να το πω. Έφυγαν από μέσα 100-120. Είχαν τον κλειό ή οι Ρώσοι? Φυσικά οι εθνικιστές δεν αφήνουν τον κόσμο να βγει έξω. Οι εθνικιστές πολιορκούν τη Μαριούπολη. Που κρατάει. Δεν μπορώ να εξηγήσω όμως κάποια πράγματα έτσι. Λέω το εξής. Χθες έφυγαν από μέσα 100 με 120 πολεμιστές του δεξιού τομέα, γιατί δεν είχε κλείσει πλήρως ο κλειός που είναι απ' έξω οι μονάδες. Και μέσα έμειναν οι ίδιοι, το λένε, δεν ξέρω για ποιο λόγο έφυγαν ή αν τσακώθηκαν με τους συντρόφους τους από το Αζόφ, αλλά μέσα έμειναν σήμερα, εκείνοι οι οποίοι έμειναν είναι το πιο σκληροπυρηνικό κομμάτι του Αζόφ. Εκείνοι του δεξιού τομέα έχουν φύγει ήδη και έχουν περάσει σε άλλες περιοχές. Δημήτρη, το Αζόφ έμεινε από εκεί, την μέχρι εμπειρία σήμερα, σου ή από την ανάλυση του κλίματος που μπορείς να κάνεις ή από όποιες πληροφορίες υπάρχουν τέλος πάντων, ο επόμενος στόχος είναι το Κίεβο, αυτή η αίσθηση που υπάρχει? Και όταν λέω Κίεβο, εννοώ. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, το Κίεβο, αλλά στην περιοχή γύρω από τη Μαριούπολη δίνονται πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και θα δείτε σε λίγο, ήδη εγώ είδα, αλλά δεν πρόλαβα να στείλω κάτω στο κανάλι, ανθρώπους που βγαίνουν έξω με σημαίες και πανηγυρίζουν, και μεταξύ αυτών και ελληνικές, μία-δύο ελληνικές σημαίες από τους κατοίκους της Μαριούπολης. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, τι μπορεί να σημαίνει. Η Ρωσία έχει ξεκαθαρίσει και με το μήνυμα που έστειλε ο Πεσκόφ και με στρατιωτικές ανακοινώσεις στρατιωτικών, ότι συνεχίζει να πλήττει οποιαδήποτε σημεία υπάρχουν που έχουν τη δυνατότητα να φύγει από εκεί κίνδυνος, να δημιουργηθεί κίνδυνος για τα ρωσικά στρατεύματα στις περιοχές που βρίσκονται. Και αυτό σημαίνει ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν όχι μόνο γύρω από το Κίεβο και το Χάρκοβο, αλλά και σε άλλες περιοχές. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά, από ό,τι τουλάχιστον δίνει εδώ το επιχειρησιακό κέντρο του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο από τις 5:30-6 η ώρα το απόγευμα δίνει συνεχώς πληροφορίες και ανακοινώσεις για το τι έχει συμβεί στη Μαριούπολη, όπως είχε συμβεί πριν από 4 μέρες
στη Βαλναβάχα. Ήταν αυτές οι δύο περιοχές, όπως και το Χάρκοβο, από τα πιο ισχυρά, από τις πιο ισχυρές δυνάμεις αντίστασης που είχαν στήσει εκεί πέρα, κυρίως τα εθνικιστικά τάγματα και βέβαια μαζί με τη συνδρομή του Ουκρανικού στρατού. Εκεί αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι και η Βαλναβάχα και τώρα η Μαριούπολη απελευθερώνονται κατά την άποψη των ανθρώπων που βρίσκονται με τον στρατό του Ντανιέτσκ εκεί πέρα, γιατί ακριβώς η Μαριούπολη είναι η περιοχή που ανήκει από το 14 μέχρι το 14 στον Ντανιέτσκ και θεωρούν ότι είναι η Δημήτρη, περιοχή που την απελευθερώνει. Να σε ρωτήσω κάτι για τη Μαριούπολη. Συγγνώμη, είναι σημαντικό και είναι και ελληνικού ενδιαφέροντος. Έχεις σημαντικές πληροφορίες από πηγές του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο του ΟΑΣΕ, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρόξενος. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η στιγμή, αυτές οι ώρες που περνάμε, διότι ενώ μπαίνουν σιγά σιγά σπάζοντας τον κύκλο απ' έξω τα ρωσικά στρατεύματα και ήδη υπάρχουν αυτοκίνητα, λεωφορεία, ανθρωπιστική βοήθεια που δίνεται από μια-δυο πλευρές, μέσα όμως υπάρχουν οι αιστείες αντίστασης από τα τμήματα, όπως είπα προηγουμένως, από το Αζόφ, γιατί ο δεξιός τομέας έχει φύγει από χθες από μέσα και αυτό μπορεί να γίνει, δεν έχουν σβήσει τελείως αυτές οι αιστείες αντίστασης και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κάνουν αυτή τη στιγμή κάποια επιχείρηση ή να έχουν ναρκοθετήσει, δεν ξέρω τι, ορισμένα κτίρια τα οποία θεωρούνται κτίρια που μπορούν να τραβήξουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον, και ένα από αυτά τα κτίρια, όπως καταλαβαίνουμε, είναι το κτίριο του ΟΑΣΕ, που μέσα βρίσκονται, ενώ έχουν φύγει οι περισσότεροι από εκεί, μέσα βρίσκονται καμιά τριανταριά άνθρωποι από ό,τι μαθαίνω. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι Ουκρανοί που δούλευαν στον ΟΑΣΕ. Είναι όμως ο κύριος Ανδρουλάκης, ο δικός μας πρόξενος, μέσα, και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα πώς θα καταλήξει αυτή η κατάσταση που εδώ και 10 μέρες συζητιέται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος με τη ρωσική πλευρά. Αλλά εκείνο που εγώ εισπράττω εδώ από τη ρωσική πλευρά είναι το γεγονός ότι ναι μεν οι Ρώσοι θα ήθελαν να δώσουν τη δυνατότητα, την εξασφάλιση μάλλον της ασφάλειας του Έλληνα προξένου, μόνο που λένε ότι η δική σας πλευρά, δηλαδή η ελληνική πλευρά, θέλει όταν φύγει ο πρόξενος από τη Μαριούπολη να τραβήξει όχι προς τη Ρωσία που μπορούμε να του εξασφαλίσουμε την ασφάλειά του, αλλά προς τα ενδότερα της Ουκρανίας, πράγμα το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε.